Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αρχηγικής εκπομπής. Και Γιώργο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη γαμματική κατηγορία. Εντάξει, θα συνδυάσουμε το προηγούμενο θέμα της εκπομπής μας, την πανδημία και τις επιπτώσεις που έχει στον αθλητισμό. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Θα είναι η τελευταία αγωνιστική για κάποιο διάστημα. Ναι. Γιατί, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, ο Πρωθυπουργός δεν έκανε το διάγγελμα σήμερα, θα το κάνει αύριο, Σάββατο. Άρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα πει. Υπάρχει εισήγηση για διακοπή των πρωταθλημάτων. Μην ξεχνάς ότι η ΕΣΚΑΒΔΕ, παραδείγματος χάρη στη δική μας περίπτωση εδώ, έχει αναβάλει μέχρι νεοτέρα στα πρωταθλήματα. Δηλαδή, και οι κυριακές ομάδες δεν έχουν υποχρεώσει στον μπάσκετ πλέον. Ναι. Για κάποιο δεκαπενθήμερο και θα δουν μετά, βέβαια. Πάλι. Δεν λέει δεκαπενθήμερο. Ναι. Μέχρι νεοτέρα λέει ανακοίνωση επίσημη ΕΣΚΑΒΔΕ. Αυτή είναι η τακτική που συνήθως ακολουθούν. Στη ΓΑΜΑ Εθνική που συμμετέχουν οι κυριακές ομάδες ήδη δύο αναβολές. Ναι, 2.50 θα γίνουν και οι τρεις όμιλοι, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν θα γίνουν αγώνες. Λοιπόν, γι' αυτό κοντά μας σήμερα έχουμε τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης, τον Παναγιώτη Κορομπόκη, που θα προσπαθήσουν να συνδυάσουμε την πανδημία, τον κορονοϊό και το αγωνιστικό τομέα. Δύσκολο. Πώς τους καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έσπασε το ρόδι η ομάδα του Παναγιώτη, νίκησε μες στην έδρα της, γιατί πέρσι είχε ξεκινήσει άσχημα. Ναι, εντάξει. Έτσι. Είναι τα εντός έδρας παιχνίδια εννοείς. Βέβαια, ναι. Εντάξει. Με το δεξί, με λίγα λόγια. Ναι. Καλή συνέχεια. Πολύ. Ναι. Από την άλλη, συγγνώμη για να συμπληρώσω, ενημερώθηκα και λέει, δεν το ξέρα ότι τα τελευταία χρόνια οι Λευκοί δεν είχαν την πρώτη αγωνιστική. Σπάσαμε και ένα άλλο ρόδι. Δεν μας άρεσε αυτό, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Coach, τι γίνεται. Πανδημία, κορονοϊός, αγωνιστικό τμήμα, αγωνιστικός τομέας, δύο παιχνίδια στον όμιλο αναβολή, δυσκολεύουν τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι η προτεραιότητα σε όλα τα πράγματα είναι η υγεία. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος τώρα που θα διαχειριστεί η κάθε ομοσπονδία ή και το ίδιο το κράτος ή το Υπουργείο τα πράγματα, νομίζω και ελπίζω να ξέρουν καλύτερα και να είναι πιο σοφά. Όσο προσωπική μου άποψη, όσο βεβαιασμένα και με πανικό παίρνεις αποφάσεις, νομίζω σε κάποια πράγματα είναι χειρότερα. Και όταν μιλάμε για υγεία, εννοώ και την ψυχική υγεία. Και ο άνθρωπος για να έχει μια ισορροπία πρέπει να μπορεί και να εκτονώνεται κάπως και δεν υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος και πιο όμορφος από τον αθλητισμό. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι γεννιούνται, έτσι χρησιμοποίησε αυτή την λέξη, οι αιστείες του ιού σε αθλητικές εκδηλώσεις. Τώρα, αν εννοεί το συγχρονισμό οπαδών και κυρίως οργανωμένων. Οπαδοί δεν υπάρχουν, εννοεί μάλλον τους πρωταγωνιστές. Να σας πω, πρωταγωνιστές τι. Τους ποδοσφαιριστές εννοεί μάλλον. Δεν νομίζω ότι κολλάνε από ένα αγώνα ή από μια προπόνηση. Πιο πολύ από την κοινωνική ζωή κολλάνε. Και μπορεί να μεταφερθεί σε αποδυτήρια. Να μην αναφέρουμε τώρα. Αν εννοεί, γιατί υπήρξαν ή μάλλον επειδή δεν είναι αποδειγμένο αυτό, κατηγορηθήκανε για την εξάπλωση του ιού κάποιας μεγάλης συγκέντρωσης οπαδών είτε σε παιχνίδια του εξωτερικού είτε και εσωτερικού, θα πω ότι δεν έχω λόγο να διαφωνήσω, όμως τέτοια πράγματα συμβήκαν και σε πολιτικές εκδηλώσεις ή σε οτιδήποτε, σε θρησκευτικές, αν θέλετε, σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να είναι διαφορετικό και σίγουρα μία άθληση σε εξωτερικό χώρο τουλάχιστον είναι πολύ πιο ασφαλές από ακόμα και να πάμε σούπερ μάρκετ σε ένα κλειστό χώρο και να κρατήσουμε 1,5 μέτρο απόσταση. Κότσι, αλήθεια είναι ότι εσείς βιώσατε στη Λευκύμη πράγματα της πανδημίας και είναι χαρακτηριστικό ότι για κάποιο διάστημα κάνανε προπόνηση και αναπέντε. Ακόμα, ναι, όταν ήταν τα κρούσματα αυτά στην έξαρση και σαφώς και εμείς δεν έχω λόγο να στο κρύψω, αλλά ακόμα και τώρα που μιλάμε προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε την ομάδα μας τουλάχιστον, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, από οτιδήποτε. Ακόμα και τώρα και στους αγώνες τους επίσημους κιόλας μιλάμε έξω, δεν μπαίνουμε στα αποδυτήρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τα παιδιά είναι με μάσκες τη στιγμή που μιλάμε και εμείς φυσικά. Και απλά βγάζουμε, τις αφαιρούμε την ώρα της προπόνησης, χαιρετάμε με το
κλασική γροθιά πια είμαι αγώνα. Μία αναστολή των αγώνων, τι σημαίνει για σας? Νομίζω δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλους. Γενικά. Αλλά τι να πω, είναι κάτι. Να σας πω αλήθεια, εμένα, αν το θέλετε, προσωπικά θα βρω χρόνο, γιατί έχω μία φιλοσοφία συγκεκριμένη. Θα βρω χρόνο να την περάσω, αν θέλετε, στην ομάδα κιόλας ακόμα. Αλλά δεν είναι όμορφο αυτό για καμία ομάδα. Δεν είναι όμορφο για, ακόμα και για τη ροή που πρέπει να έχει ένα πρωτάθλημα για την. Δεν είναι όμορφο. Δεν τώρα, είναι όμορφο κυρίως γιατί η διοίκηση προσπαθεί με δύο τρόπους. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι που δεν αφορά μόνο μία ομάδα σας. Όλες έτσι. Απλά σε μία ροή που δέχομαι οτιδήποτε και πρέπει να είναι κάποια πράγματα υποχρεωτικά προκειμένου να υπάρχει το κοινό καλό. Θεωρώ εξίσου σημαντικό όμως να υπάρχει μια ροή στη ζωή, που να υπάρχει μια συνέχεια, που να μην διακόπτεται βία και πρέπει με κάποιο τρόπο να την κρατήσουμε ζωντανή. Είναι σαφώς και είναι προσωπική μου άποψη. Yeah. Και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα μέσω του αθλητισμού σε εξωτερικό χώρο, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να, ίσως να διατηρηθεί. Γιατί άκουγα μέσα σε όλα για αυτά και νομίζω υπάρχουν και κάποια διαφημιστικά σποτ στα οποία προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους πόσο καλό είναι να αερίζεται και ο χώρος και τα λοιπά, γιατί αυτό μειώνει. Νομίζω ότι ο εξωτερικός χώρος και τώρα που είναι χειμώνας θα φυσάει και όλα αυτό. Φαντάζομαι, coach, μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα κάνατε με τους ποδοσφαιριστές σας. Ναι, και η τελευταία, για να καταλάβετε, ήταν και όταν κατέβηκε και ο κύριος Κασταμονίτης που έρχεται την Τετάρτη κάτω. Είναι και το πρώτο που ακούγεται από χίλιοι πιο επίσημα. Κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να τους υπενθυμίζουμε έξω από τους χώρους που περνάμε στην προπόνηση και μετά στην κοινωνική του ζωή να είναι προσεκτικοί. Αλλά ξέρετε ότι αυτό το πράγμα δεν επιλέγει ούτε. Απλά όσο πιο προσεκτικό είσαι, μειώνει τις πιθανότητες. Πάμε όμως τώρα στα της Κυριακής. Πώς πήγε η προετοιμασία της ομάδας αυτή την εβδομάδα? Καλά. Εντάξει, πιθανό να έχουμε μία απώλεια, αλλά αυτά είναι στα πλαίσια που γίνεται κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά συνεχίζουμε σε αυτό που δουλεύουμε, σε αυτό το πλάνο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα βλέπω κάνουν βήματα προόδου και πιστεύω θα είμαστε και αυτή την Κυριακή ένα σκαλί καλύτερη και ψηλά. Σε σχέση με τα δύο παιχνίδια που δώσατε, πρώτη και δεύτερη αγωνιστική, coach, πόσο ποσοστό πιστεύετε εσείς, βάσει αυτό που γνωρίζετε και πιστεύετε, ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η ομάδα? Να σας πω πώς γίνεται στη δική μας δουλειά η εξέλιξη. Έχουμε τρία στάδια γνώσης, μάθησης μάλλον. Το πρώτο είναι η άρνηση, αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Με την έννοια δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν συμβαίνουν αυτά, δεν μπορούμε να τα κάνει μια ομάδα γάμα εθνικής. Αυτό το προσπεράσαμε. Και είμαστε στο δεύτερο. Στο δεύτερο στάδιο συγκρίνεται το νέο με το παλιό, η νέα γνώση με την παλιά. Ναι. Σε αυτό που βρισκόμαστε εδώ πέρα, δεν θα πω ότι είναι και θέμα τύχης, είναι όμως υπάρχει μια διακύμανση στην απόδοση που τη βλέπετε και είναι θέμα πραγματικά στο πώς οι παίκτες θα είναι πιο έντονα στο ρόλο της που έχουμε ζητήσει. Και ειδικά αυτό το μήνα θα υπάρχουν, πιστεύω, κάποιες διακυμάνσεις στην απόδοση και μέσα στην διάρκεια του αγώνα και πιθανόν παιχνίδι σε παιχνίδι. Όμως σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι, αυτά τα ακρότατα του καλύτερου με χειρότερου τα μειώνουμε και σίγουρα έχει μια καμπύλη ανωδική η ομάδα μας. Την Κυριακή παίζετε με έναν αντίπαλο που δεν το γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Να είστε σίγουρος, κύριε Βίκη, ότι κάτι γνωρίζουμε και για αυτήν την ομάδα. Το κατάλαβα. Πώς βλέπεις τον αγώνα? Η αλήθεια είναι ότι με έχει λίγο το μοναστηράκι, με έχει προβληματίσει η υποποία έννοια. Και εγώ περίμενα ότι θα, νομίζω σε μία προηγούμενη κουβέντα, το είχα αφήσει να εννοηθεί ότι θα είναι κάποιες ομάδες οι οποίες πιθανόν να ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας. Βέβαια. Όμως
στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει ως τώρα. Χάσανε με μεγάλη δυσκολία στην Πρέβεζα 2-1 και προς το τέλος του αγώνα. Και στο άλλο βάλαν 4 γκολ και κερδίσαν 4-1. Σίγουρα κάτι καλό κάνουνε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει, αν δεν το έχουμε εντοπίσει, να το εντοπίσουμε ώστε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στην ομάδα αυτή. Κότσι, κατηγορία, ο όμιλος του over είναι αυτός όμως στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Πολλά τα γκολ. Πού νομίζεις ότι οφείλεται? Ναι. Και εμείς τώρα που τα λέτε, 2-1, 2-1. Εντάξει. Δεν μπορώ. Μακάρι να μπαίνουν γκολ, χαρά είναι. Χαρά είναι, ναι. Αλλά προπονητές κυρίως κοιτάτε την άμυνα. Γι' αυτό όχι, δεν κοιτάμε μόνο την άμυνα. Δεν λέω για σένα. Κοιτάμε και την επίθεση. Προφανώς. Δεν ξέρω, αλλάξαν προσέγγιση ή δεν ξέρω τι, αλλά ας πούμε μακάρι να μπαίνουν γκολ και να γίνονται μεγαλύτερα σκορ. Πόσες αγωνιστικές χρειάζεστε για να καταλάβετε την ποιότητα και τη δυναμικότητα αυτού του ομίλου? Για να μπει στο τρίτο στάδιο. Όχι, αυτό έχει να κάνει με τη δική μας ομάδα και ξέρω και περίπου το χρόνο που θα δουλέψει. Να σας πω, θα χρειαστούμε, και δυστυχώς έχει και διακοπή, θα χρειαστούμε, αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρξει διακοπή, νομίζω θα χρειαστούν άλλες 2 με 3 αγωνιστικές, ώστε να έχουμε μια σειρά αγώνων που κάθε ομάδα θα έχει παίξει 2 παιχνίδια εντός, 2 εκτός, να δούμε τη συμπεριφορά της, να δούμε τι διάρκεια έχει, ποιες τάσεις έχει, αν επαναλαμβάνει κάποια μοτίβα στο παιχνίδι της ή κάποια έχουν απλά είναι συμπτωματικά, οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για κάθε ομάδα. Φυσικά οι καλές ομάδες ξεχωρίζουν από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Κότς, εσύ έχεις μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και έναν τρόπο παιχνιδιού που ίσως διαφέρει σε αυτήν την κατηγορία. Όμως εμείς διαπιστώσαμε μαζί με τον δάσκαλο ότι αυτός ο όμιλος δείχνει από την αρχή ότι αν δεν έχεις 2 στοιχεία, υστερείς. Δύναμη και πάθος. Ναι, είναι και ακόμα δεν έχουν πέσει βροχές, για να καταλάβετε, μεγάλες. Όταν πέσουν, αυτά θα είναι κυρίαρχα στοιχεία. Δεν αντιλέγω, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ υποβαθμίσει ούτε τη δύναμη, ούτε το πάθος, ούτε θέλω να σου πω με τον τρόπο που αγωνίζεται κάποιος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι, ότι δεν θα βάλει και αυτά τα στοιχεία που λέτε. Απλά τα θεωρώ προαπαιτούμενα για να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα άθλημα και δυναμικό και. Βλέποντας τις δύο αγωνιστικές, βλέπουμε ότι οι φερόμενες σαν καλύτερες ομάδες, σαν ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, έχουν παρουσιάσει διαφορετικά πρόσωπα. Το Μεν Κανελάκι δείχνει ένα πρόσωπο, και ιδιαίτερα την Κυριακή, απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή, όπως είναι η Λευκάδα, μία άνετη επικράτηση. Η δε ομάδα της Άρτας, η ιστορική αναγέννηση, έχασε μέσα στην έδρα της. Και δύσκολα κέρδισε τον Κατσικά. Ναι. Για μένα έχουν εξήγηση, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με το τρόπο που αγωνίζονται η κάθε ομάδα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το Κανελάκι, αν μιλήσουμε αντικειμενικά και δούμε όλες τις κινήσεις από την αρχή του καλοκαιριού ως και σκεφτές, πρόσφατα, χθες πήρε το 17ο, 18ο παίκτη. Νομίζω, και δεν παίρνει. Παίρνει ποδοσφαιριστές κανονικούς, δεν συμπληρώνει το ρόστερ. Νομίζω ότι τρέχει μόνο του, επί της ουσίας. Αλλά σίγουρα ήταν τεράστια και προφανώς ήταν και δίκαιη η νίκη, η επικράτηση του Λυκράτη. Αυτό όμως, γιατί είπατε, και εμάς όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να μας κερδίσει και υπήρχαν από ένα σημείο και έπειτα η ισοπαλία ήταν πολύ κοντά, δεν ήταν άδικο. Και τη μεγάλη ευκαιρία του Τσάβα στο τέλος. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί είχαμε και άλλες, δηλαδή το τελευταίο μισάρο. Τελευταία εντύπωση μένει, αυτό το λέω. Απλά θέλω να σου πω και όσοι ήταν μέσα στον αγώνα, γιατί ήταν ουσιαστικά οπαδοί του Καναλακίου γύρω-γύρω, βγάλανε μία ανακούφιση όταν τελείωσε το παιχνίδι, γιατί βλέπανε ότι κάθε λεπτό η ομάδα τους ήταν, αντιμετώπιζε πρόβλημα μεγαλύτερο. Να φάει τον γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Κότς, καλή επιτυχία να έχετε, Κυριακή. Να είστε καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα. Και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Και
αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός αύριο. Ελπίζω να έχω μια συνέχεια στο πρωτάθλημα. Δύσκολα βέβαια. Δύσκολα. Γιατί είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, αν είναι υποχρεωτικό, ρε παιδιά, εντάξει, να κλείσουμε όλοι. Δεν, τι να κάνουμε. Ωραία. Θα πάμε να δούμε την κάρτα των αγώνων, ναι. Πάμε να δούμε την κάρτα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και τα παιχνίδια που περιλαμβάνει αυτή η αγωνιστική. Μπορούμε να τη δούμε. Λοιπόν, άμεσο λογίου Μέγας Αλέξης Καλυθέας στο παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί. Αναβλήθηκε λόγω ότι η ομάδα από την Καστοριά είναι σε lockdown. Κτηνοτροφικός Αστέρας Παναγρυνιακός. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά αυτό. Αυρακικός Λουτρού Τηλικράτης. Και αυτό θα γίνει κανονικά. Και αυτό κανονικά. Θύελλα Κατσικά. Όμιλος Φιλάθλων Αγίου Μαθαίου δεν θα γίνει, δεν θα το παιχνίδι, γίνει παιχνίδι οριστικά και αμετάκλητα, διότι είναι σε κόκκινη γραμμή, σε κόκκινη ζώνη η ομάδα των Ιωαννίνων, ο νομός Ιωαννίνων, μάλλον η περιφέρεια Ιωαννίνων. Περιφέρεια Ιωαννίνων, ναι. Λοιπόν, Πρέβεζα Αναγέννηση Άρτας, εδώ δάσκαλε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Εντάξει, η Πρέβεζα βέβαια δείχνει. Λόγω ονομάτων μιλάω. Ναι, ναι, λόγω ιστορικότητας, να το πάμε έτσι, αυτών των δύο ομάδων, αν και η Πρέβεζα φέτος δείχνει αδύναμη. Ναι. Θέλω, μην ξεχνάς ότι η Πρέβεζα έχει υποβιβαστεί πέρσι. Το παιχνίδι για έμεσο λογίου Μέγα Αλέξανδρου Καλυθέας δεν θα γίνει. Το είπαμε. Ναι, το πάμε. Το είπαμε. Ναι. Λοιπόν, και το παιχνίδι που θα δώσει η Κυριακή ομάδα, η ΑΕΛ Ευκύμης θα φιλοξενήσει τη Θύελλα Μοναστηρακίου. Αυτή είναι η αγωνιστική. Δύο παιχνίδια λιγότερα. Λιγότερα. Λοιπόν, να θυμηθούμε το βαθμολογικό πίνακα. Εκεί που η ομάδα του Παναγρυνιακού, του ΟΦΑΜ, οι ομάδες μάλλον του Παναγρυνιακού, του ΟΦΑΜ και του Αχαίρου Καναλακίου έχουν το απόλυτο τώρα. Έχουν 6 βαθμούς. 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Πρέβεζα με αγώνα λιγότερο βέβαια, που δεν έπαιξε στην Καστοριά. 3 βαθμούς έχει επίσης η Λευκύμιο, τη Λυκράτης, η Θύελλα Μοναστηρακίου, ο Κτηνοτροφικός Αστέρας, η Αναγέννηση Άρτας και ο Αυρακικός Λουτρού. Χωρίς βαθμό συνεχίζει η Θύελλα Κατσικά, ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας στο Μεσολόγγι και η ομάδα της Κέργες FC. Να, η Θύελλα Κατσικά είναι σε αναζήτηση προπονητή και όπως καταλαβαίνεις δάσκαλε, ο Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας στις 3 πρώτες αγωνιστικές θα έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι, αυτό που έδωσε στην Κέρκυρα απέναντι στην ομάδα του ΟΦΑΜ. Το ΟΦΑΜ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της αγωνιστικής στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Τα λέμε, ελπίζουμε να μην είναι η τελευταία Παρασκευή που λέμε αγωνιστική κάρτα. Πάντως τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κατηγορία, να πάμε στα τοπικά. Λοιπόν. Πάμε στην Α1 κατηγορία λοιπόν να δούμε τους αγώνες. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν. Αυτός είναι ο Βόρειος Όμιλος. Ο Βόρειος Όμιλος. Αστέρας Λιαπάδων Όλυμπος. Ολυμπιάδα Καρουσάδων Νέος. ΑΕΚ Αναλύων Θήνα Αλιακός. Και Οδυσσέας Αλιωτών Αχιλλέας Νυφών. Λοιπόν, η Ολυμπιάδα θα παίξει Σάββατο. Όπως επίσης αυτό το μοναδικό παιχνίδι του στο Βόρειο Όμιλο που θα γίνει Σάββατο. Τα υπόλοιπα θα γίνουν Κυριακή. Κυριακή. Λοιπόν. Πάμε και στο Νότιο. Ναι. Να δούμε τη βαθμολογία. Να δούμε τη βαθμολογία πρώτα. Έχει δίκιο, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, ο νέος, ο Θηναλιακός και ο ΑΕΚ Αναλύων έχουν έως τώρα 2-2, σύνολο δηλαδή από 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει Αχιλλέας Νυφών και ο Όλυμπος και χωρίς βαθμούς συνεχίζουν στο πρωτάθλημα ο Οδυσσέας Αυγιωτών, η Ολυμπιάδα Καρουσάδων και ο Αστέρας Λιαπάδων. Υπήρχε μια παρέτηση προς τη διοίκηση του Άκη Πανδύ, δεν έγινε αποδεκτή όμως και συνεχίζει κανονικά στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα ο Άκης. Λοιπόν, πάμε στο Νότιο. Πάμε στο Νότιο. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τον Κάβο να παίζει. Δεν θα παίξει με τη Βολίδα, η Βολίδα έχει παραιτηθεί. Ανεφαγόνος λοιπόν ο Κάβος παίρνει το παιχνίδι. Ατρόμητος Τρογγυλής Αναγέννηση Περιβολίου. Αστέρας Πετρητή Κεραυνός Αγίου Νικολάου στο τοπικό ντέρμπι. Και Φέαξη Μαραθιά Παξί. Εντάξει, είναι δύο ομάδες, ο Αστέρας Πετρητή και ο Άγιος Νικόλαος με διαφορετικούς στόχους. Το τοπικό ντέρμπι, ναι. Το εννοείς. Επειδή είναι γείτονες, έτσι, ναι. Τα χωριά τους είναι γειτονικά. Τους χωρίζει ένας δρόμος. Ναι. Άρα γειτονικό ντέρμπι. Γειτονικό ντέρμπι. Εντάξει, λοιπόν, βαθμολογία και εδώ. Στο Νότιο Όμιλο της Α1 κατηγορίας της Κέρκυρας, Κεραυνός Αγίου Νικολάου Αναγέννηση Περιβολίου έχουν από 6 βαθμούς. Ο Αστέρας Πετρητή έχει 4, 3 βαθμούς έχει ο Μαραθίας και ο Ξ. Γιατί καμία ομάδα δεν δήλωνε συμμετοχή, δεν ήθελε. Οι Παξί το τόλμησαν. Έπεσα πάνω όμως το πανίσχυρο Αχαίρο Καναλακίου που όπως και να το κάνουμε είναι μια. Ήταν ομάδα... άτυχη στην κλήρωση. Μπράβο. Ωραία. Πάμε στην Α κατηγορία της Κέρκυρας. Στο τοπικό, εδώ έχουμε 3 ομίλους. Λοιπόν, εδώ είναι ο ομίλος του Νότου, δάσκαλε. Ναι. Ηρακλής Αγίων 10 Κεραυνός Δραγωτινών. Άωσεν Αράδων Βασιλάτικα. Μπενίτσες Ποσειδώνας Βιταλάδων και Κρόνος Αστέρας Μωραϊτίκων. Αυτά λοιπόν από τον. Να δούμε και τη βαθμολογία. Στο... τον Νότιο Όμιλο, να δούμε και τη βαθμολογία.
Ποσειδώνα Βενταλάδων 6 βαθμούς. Από 4 βαθμούς έχει ο Κρόνος και ο Αστέρας Μοναετίκων. 3 βαθμούς ο Ηρακλής Αγίων 10. 2 η ομάδα των Πενιτσών. 1 οι Συναράδες και τα Βασιλάτικα. Χωρίς βαθμό ο Κεραυνός Τραχωτινών. Να περάσουμε και στον άλλο όμιλο. Στον όμιλο του Κέντρου. Έχουμε λοιπόν τις συναντήσεις Ατρόμητος Άφρας Θύελλα. Κεραυνός Ποταμού Κοντόκαλη. Ομόνια Πάος Φακιανάκης. Μέγας Αλέξανδρος, ΑΟ Κέρκυρα. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο. Το παιχνίδι αυτό του Μέγα Αλέξανδρου με την ομάδα της Κέρκυρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΣ Κέρκυρας που την έχω εδώ, θα γίνει την Κυριακή στις 3 και 4 στο γήπεδο του Ολύμπου. Του Ολύμπου. Α, ναι. Κυριακή θα γίνει. 3 και 4. Ναι, 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 ναι. Έτσι λέει εδώ, 29 Οκτωβρίου το βράδυ. Ναι. Αν έχει γίνει καμία αλλαγή τελευταία και δεν το έχω αντιληφθεί, είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, δεν νομίζω θα έχει βγάλει ανακοίνωση η Ευσκέρκυρα. Ναι, αν έχει βγει ανακοίνωση και δεν το έχω αντιληφθεί, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δούμε και τι. Στις 3 και 4 λέει στο γήπεδο του Ολύμπου μέχρι στο Αλέξανδρο Σαββακέρκυρα. Να δούμε και τη βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο. Όπου έχουμε τον ΑΟ Κέρκυρα, το Μέγα Αλέξανδρο και το ΠΑΟΣ Φακιανάκης με 6 βαθμούς. 3 έχει η Ομόνια, 3 έχει ο Ατρόμητος Άφρας και 0 βαθμούς Κοντόκαλη, Κεραυνός, Θύελλα και Άρης Μέσης. Πάμε και στο Βόρειο Όμιλο που έχει ντέρμπι εδώ, αλλά παλαιά. Πραγματικά, το ντέρμπι αφορά την ΑΕΦ ΑΚΟ και τον ΠΑΟ Κορακιάνος. Ο ΠΑΟ έχει ενισχυθεί πάρα πολύ φέτος, έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Η ΑΕΦ ΑΚΟ είναι εντελώς ερασιτεχνική ομάδα παιδιά της περιοχής. Ηρακλής Φακερών Γέπαλο Καστετών, Εθνικός Περιουλάδων Αρίλας, ΑΕΦ ΑΚΟ ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, και Αστέρας Σπαρτίλα Δίας Κασιόπης. Να πάμε και στη βαθμολογία του ομίλου. Λοιπόν, στη βαθμολογία. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΦ ΑΚΟ με 4, όσους έχει και ο Εθνικός Περιουλάδων. 3 βαθμούς έχει η Γέπαλο Καστετών, 2 η Ένωση Αρίλας Καβαδάδες, 1 βαθμό έχει ο Δίας Κασιόπης και ο Ηρακλής Φακερών. Χωρίς βαθμό είναι η ομάδα του Σπαρτίλα. Μπάσκετ είπαμε δεν έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσω ανακοίνωση. Ναι. Λέει, λοιπόν, σήμερα συνομίλησα, λέει, και η Νικάκης Κώστας Σταυρόπουλος Σταμάτης Μπέστιας Γιώργος Σερέτης Γρηγόρης και Δημολίτσας Νίκος και αποφασίστηκε να ανασταλούν όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων και τουρνουά της Ένωσης λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί. Η παραπάνω απόφαση έχει ισχύ από Σάββατο 31 Δεκάτου του 2020 και η επανέναξη θα εκτιμηθεί με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΕΣΚΑΒΔΕ. Τέλος στο μπάσκετ, δηλαδή. Έχουμε. Λοιπόν, και ο ΦΕΑΚΑΣ έχει να παίξει παιχνίδι στη Δράμα. Στο χάντμπολ. Λοιπόν, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε αύριο να τα πει ωραία ο Πρωθυπουργός για να είμαστε εδώ να σας παρουσιάζουμε αθλητικά. Να είστε καλά. Γεια σας.